Βερκά. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Κυρτσουσάλλος. Βέβαια, από εκεί θα ξεκινήσουμε, λέω, ναι, πρωτού πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, γιατί εσείς ασκείτε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Να σας πω, εγώ θεωρώ ότι κάνουμε προγραμματική αντιπολίτευση και το πιστεύω αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί και ο κύριος Κυρτσουσάλλος να λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να επισημαίνει. Πρώτον, θέλω να δηλώσω ότι δεν ωφελεί η σύγκριση, δηλαδή δεν μπορεί να αξιοποιείται η σύγκριση με άλλα κράτη, γιατί θα μπορούσα να πω πολλές παραμέτρους. Βεβαίως, ο κύριος Κύρτσος δέχτηκε ούτως ή άλλως, και εδώ που τα λέμε και ένας-δύο νεκροί, είναι τραγικό. Αλλά κυρίως πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θα μπορούσαμε να προλάβουμε και να κάνουμε και δεν το κάναμε. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια παραγωγική κουβέντα και εκεί πρέπει η αντιπολίτευση να μιλήσει και η κυβέρνηση να ακούσει. Λέω λοιπόν ότι αυτό που πια είναι προφανές και λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας και στη συνέχεια ισχυρή στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, πράγμα το οποίο λέμε ότι δεν έγινε. Δεύτερον, λέμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, πολλά δωρεάν συνταγογραφούμενα τεστ για να παρακολουθούμε την πανδημία, και αυτά δεν γίνανε. Στον προϋπολογισμό είδαμε 600 εκατομμύρια λιγότερα για την υγεία και το Σεπτέμβριο είχαμε 6.000 λιγότερους υγειονομικούς από ό,τι είχαμε το Σεπτέμβριο του 19, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 20. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι πάνω στο τραπέζι και είναι κατατεθειμένα και είναι πολύ σοβαρές παράμετροι για να ανασχέσεις αυτό το πανδημικό κύμα. Από την άλλη μεριά, όσο προχωράμε με τα μπρος πίσω, με το βλέποντας και κάνοντας, καταστρέφεται η οικονομία χωρίς να έχουμε μία καλή παρέμβαση στο θέμα της πανδημίας. Άρα εμείς τι λέμε, ότι αν συνεχιστεί έτσι, ας ακούσει και τους ειδικούς. Εμείς αμφιβάλλουμε ότι τους ακούει την Επιτροπή Λεξιμολόγων για διάφορα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Αλλά ας ακούσει και την αντιπολίτευση, και όχι το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, όλη την αντιπολίτευση. Ας γίνει και μια επιτροπή, θα έλεγα εγώ, μια συνεννόηση και καλά παραδείγματα από άλλες χώρες, αλλά να δούμε και εμείς τι φταίει. Γιατί αυτό πραγματικά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και θα περάσουμε, φαντάζομαι, σε αυτό το θέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε λίγο θα εκλείψουν. Κύριε, το άνοιξε, κλείσε, ναι, χωρίς όμως να μειώνεται το κύμα το πανδημικό. Άρα κάτι άλλο φταίει, για να μην μιλήσουμε για τα εμβόλια, τα οποία διαστόματος του Υπουργού Υγείας φέρνουν έναν εφησυχασμό και τελικά βλέπουμε ότι εκεί βεβαίως έχει αποτύχει η Ευρώπη, θα έλεγα. Και βεβαίως οι πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα για να αρθεί η πατέντα στα εμβόλια τους, ώστε να μπορέσουν και τα και άλλες εταιρείες και άλλα κράτη να παράξουν το εμβόλιο και να γίνει γρήγορο εμβολιασμός, έχει τύχει και από το Συμβούλιο και από τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, την χλέβασε στην Βουλή. Αυτά είναι. Κύριε Κυρτσό, για πάμε στην κυρία Πέρκα. Λοιπόν, σε κάποια από αυτά που είπε ο κύριος Κύρτσος, έχουμε σύγκληση απόψεων σήμερα, βλέπω. Ναι. Όχι, είναι πολύ σοβαρή κουβέντα, εγώ θα έλεγα. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οικονομία, εμείς είχαμε πει εγκαίρως ότι αν αφήσει την ύφεση να μεγαλώνει, αν δεν στηριχθεί δηλαδή εκ των προτέρων η οικονομία, τότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και θα θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βέβαια περισσότερους πόρους. Αυτό δεν εισακούστηκε από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά σωρεύουν χρέη. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή, σωρεύουν χρέη. Δηλαδή, όταν ξανανοίξουν, θα έχουν περισσότερα χρέη από αυτά που είχαν όταν έκλεισαν. Ούτως ή άλλως τα νούμερα είναι τρομακτικά. Δηλαδή, 6 δις χρέη καινούρια έχουν δημιουργήσει οι πολίτες προς το δημόσιο, 12 δις προς τις τράπεζες και άλλα 5 δις είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα είναι τραγική κατάσταση και εδώ έχουμε όμως, έχει μεγάλο πρόβλημα η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολούθησε. Μία ακούγαμε για πεταμένα λεφτά και θέλω να απαντήσω στο θέμα της οικονομίας και στο προηγούμενο που είπε ο κύριος Κύρτσος. Λεφτά, επειδή ακριβώς είχε χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας, επειδή είχε αφήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 37 δις, επειδή μπορούσαμε να δανειζόμαστε, για όλους αυτούς τους λόγους υπήρχαν λεφτά να ρίξει και στην οικονομία προς το βάρος, αλλά και να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Και εγώ υπενθυμίζω τον κύριο Πέτσα να λέει σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας ότι θα είναι πεταμένα λεφτά και την κυβέρνηση να αρνείται αυτές τις προτάσεις, τις οποίες κάποια στιγμή όμως τις ακούμε και στην Ευρώπη. Δεν είναι, ας το πω σε εισαγωγικά, αριστερές προτάσεις. Είναι προτάσεις οικονομικά, στη θεωρία της οικονομίας
σίγουρο ότι όταν αφήσεις την ύφεση είναι το φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Λοιπόν, έστω και αργά, λέμε, έστω και αργά, πρέπει η κυβέρνηση να φουγκραστεί τους επαγγελματίες, τα επιμελητήρια, γίνονται μελέτες, γίνονται προτάσεις, αλλά και την αντιπολίτευση. Και να δώσει χρήμα, ρευστότητα στην οικονομία. Και η ανεργία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν γύρω στις 350-400.000 εργαζόμενους. Φαντάζεστε, η μισή από αυτούς να μείνουν άνεργοι, να κλείσουν και 80.000 επιχειρήσεις. Αυτό που σας περιέγραφα πριν από λίγο, κύριε Πέρκα. Λοιπόν, αυτό είναι για την οικονομία μας τραγικό. Με αφορμή αυτό που λέει η κυρία Πέρκα, ότι είχαν πρόγραμμα. Κυρία Πέρκα, τι λέτε? Εγώ λέω πρώτον, δεν σημείωσα ότι είμαστε πρώτοι στην ύφεση σε όλη την Ευρώπη. Κάτι σημαίνει αυτό για τα μέτρα τα οικονομικά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Βεβαίως και όταν μιλάμε για στήριξη αυτή την εποχή, εννοούμε να μπορέσει να ζήσει η οικογένεια. Υπάρχουν επιχειρηματίες, παίρνουν οι εργαζόμενοι αυτή την αναστολή, δεν στηρίζει την εργασία, και οι επιχειρηματίες δεν παίρνουν τίποτα. Ή παίρνουν κάτι ελάχιστα ποσά. Δηλαδή υπάρχει και θέμα επιβίωσης. Αλλά λέω και το άλλο, ότι όταν τελειώσει η πανδημία και αν οι μικρομεσαίοι έχουν σωρεύσει χρέη, εννοείται ότι την επόμενη μέρα καμία υπονομεύουν οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία από εκεί και πέρα. Όταν λέμε να στηριχτεί η οικονομία, να στηριχτούν τα μαγαζιά, έστω παραμένοντας κλειστά, βεβαίως όχι με τους τζίρους που θα είχαν ή με τα έσοδα αν ήταν ανοιχτά, αλλά μπορέσουν να σταθούν. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν τελειώσει η πανδημία, εγώ αυτό λέω. Και δεν θέλω να φαντάζομαι τι θα γίνει όταν θα τελειώσει και χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Και επίσης, ό,τι αφορά την μη επιστρεπταία προκαταβολή, πραγματικά την έχουμε πει από το Μάρτι. Τώρα το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρχισε να το εξετάζει και να το ψελίζει η κυβέρνηση. Ναι, το άμα έχει χρήματα, ότι δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, ας είναι η κυβέρνηση. Ας βάζει προτεραιότητες, γιατί εγώ από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μη σχολιάσω, κύριε Κύρτσο, τα 20 και άλλα πόσα και άλλα πόσα χρήματα και πόρους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας λιβανίζουν, δεν λέω, τα περισσότερα. Τα σκύλια ηλικικού με 80 εκατομμύρια για τα ΙΕΚ. Ένα σωρό απευθείας αναθέσεις, έχουν σκάσει και τέτοια θέματα. Και εκτός όλων των άλλων, δηλαδή το κακό της οικονομίας και την κατασπατάληση πόρων, διακυβεύεται και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς την κυβέρνηση. Λοιπόν, και εμείς μπορεί να θέλουμε να επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουμε να έχουμε πολίτες οι οποίοι εμπιστεύονται την κυβέρνησή τους και μπορούν να υπακούν. Λοιπόν, επειδή έχουμε 3-4 λεπτά και κάναμε καλή κουβέντα, όπως είπατε, για το μέλλον. Ναι. Και στα οικονομικά. Την άποψή του, η οποία κιόλας δεν είναι στην ίδια γραμμή με την κυβερνητική απόφαση, λέει ναι, να χτυπήσουμε την ανομία στα πανεπιστήμια, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι. Εσείς, κυρία Πέρκα, προτείνετε να χτυπηθεί αυτή η ανομία, και το λέω αυτό. Και δεν θα μείνω μόνο στη δήλωση του πρώην συναδέλφου σας και υπουργού, του κ. Μάρδα, να υπάρχουν μυστικοί αστυνόμοι, για παράδειγμα. Ναι. Δεν σας πάω εκεί, ειλικρινά σας το λέω. Εξέφρασα την άποψή του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά εσείς προτείνετε κάτι για να χτυπηθεί αυτή η ανομία στα πανεπιστήμια? Λοιπόν, να σας πω. Γιατί και αν αποδέξω ότι υπάρχει ανομία στα πανεπιστήμια, έτσι να ξεκινήσουμε αυτό, από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Ναι. Να δούμε τι εννοούμε ανομία και πώς είναι αυτή η ανομία ή πώς είναι εγκληματικότητα σε σχέση με την γενικότερη εικόνα. Γιατί και εκεί δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν τα πράγματα. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω τα μέλη της κυβέρνησης να παρουσιάζουν ένα πανεπιστήμιο που οι φοιτητές έχουν μια έφεση στην καταστροφή. Οι 10 καθηγητές παρουσιάζονται σαν άβουλα όντα. Δεν είναι έτσι τα πανεπιστήμια μας. Εντάξει, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως και πόρτες, είδαμε και το σκηνικό με τον Πρίτανη. Αυτά τα καταδικάζουμε. Αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, απαράδεκτα. Απαράδεκτα, εννοείται. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Και προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης έλεγε για το άσυλο, που εκεί διαφωνούσαμε. Ήρθε και το ψήφισε λοιπόν το νόμο για το άσυλο, γιατί η αστυνομία στο κοινό έγκλημα ή σε κάποια εγκληματική πράξη και χωρίς το νόμο για το άσυλο μπορούσε να μπαίνει, να επεμβαίνει. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέτε εσείς. Αλίμον. Αφού λοιπόν καταργεί το άσυλο, έγινε όλη αυτή η κουβέντα, τώρα πάει να βάλει την αστυνομία να την εγκαθιδρύσει μέσα. Λένε όλοι λοιπόν, να μην πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό που να έχει αστυνομία πανεπιστημιακή. Είναι άλλο θέμα η φύλαξη. Εγώ θα υπενθυμίσω λοιπόν ότι τα πανεπιστήμια μας είχαν φύλαξη, είχαν κάποιους φύλακες, τους οποίους απέλησε ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Βεβαίως να υπάρχει φύλαξη.
Η ανομία λοιπόν όπως περιγράφτηκε είναι πολύ τραγικό. Έτσι διαβάζω αυτές τις μέρες και τις επιτυχίες που έχουν τα πανεπιστήμια μας. Βεβαίως η απόδειξη η ζωντανή είναι οι φοιτητές μας που έχουν πάει έξω πώς έχουν διαπρέψει, που σημαίνει ότι είναι, είναι ακαδημαϊκά πολύ σωστά. Και από την άλλη μεριά να ακούς την ίδια την κυβέρνηση της χώρας να τα υπονομεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάτι προγράμματα σύμβαση, αν δεν κάνω λάθος, που ανταλλάσσουν τα πανεπιστήμια και επειδή κάποια δικά μας έχουν έρθει πολύ ψηλά στην κατάταξη, για να ανταλλάσσουν φοιτητές, υπάρχουν συνεργασίες διεθνείς με τα διάφορα πανεπιστήμια. Και τα δικά μας είναι σε εξαιρετική θέση. Και έρχεται μια κυβέρνηση και τα παρουσιάζει ότι εκεί γίνονται μολότοφοι, εκεί καταστρέφονται αυτά οι φοιτητές μας. Δεν είναι έτσι. Άρα το πρώτο που πρέπει είναι η αξιοπιστία, η αξιολόγηση των πανεπιστημίων μας. Να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι κρίμα δηλαδή να βγαίνουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι και να μιλάνε, να παρουσιάζουν μια εικόνα, λες και λειτουργεί η μαφία μέσα στα πανεπιστήμια. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάμε παρακάτω. Αστυνομία στα πανεπιστήμια θα δημιουργήσει μόνο ένταση. Σήμερα ήταν πάλι φοιτητές στους δρόμους. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα που το θεωρώ ακόμα πιο σοβαρό. Ξέρετε, έχουμε διαβάσει όλοι το 84 του Orwell, έτσι. Λοιπόν, κάμερες σε όλες τις αίθουσες και στα αμφιθέατρα που θα συλλέγουν στοιχεία και θα τα επεξεργάζεται η αστυνομία, επιτήρηση των φοιτητών στο άντρο, το πανεπιστήμιο είναι με ηθητόριο σκέψης, δημοκρατίας, νέων ιδεών. Πού τα βρήκαμε αυτά? Και μάλιστα η κυρία Κεραμέως έκανε και το ατόπιμα, νομίζω ότι θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, να αποκρύψει την επιστολή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Άρα, αυτή η κυβέρνηση κάνει ένα λάθος. Κάνει ένα πολύ τραγικό λάθος. 30 δεύτερα, κύριε Κίτσο, γιατί μας περιμένει ο καθηγητής Μπεχράκης. Όλα με την αστυνομία. Αντί λοιπόν να προσλάβει καθηγητές, δεν ξέρω, κάπου πάνω από 30 εκατομμύρια ειδικούς φρουρούς, που είναι και αυτό ένα θέμα με τους ειδικούς φρουρούς. Λοιπόν, χίλιους και ειδικούς φρουρούς. Λοιπόν, για την πανδημία, για το προσφυγικό, για τα πανεπιστήμια, για όλα τα θέματα αστυνομία. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι η δημοκρατία. Δεν πάει. Πείτε το αν είναι 10 δεύτερα, γιατί έχω τον κύριο Μπεχράκη. Στην οικονομική κρίση είναι ότι η αγορά δεν μπορούσε να απορροφήσει τους επιστήμονες μας που είχαν υψηλό επίπεδο. Και όχι ότι το πανεπιστήμιο δεν τους ετοίμασε για την αγορά. Το ανάποδο έγινε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.